Καλησπέρα. Είναι πολλές οι επιστολές που με περιμένουν να γίνουν vlog. Εννοείται ότι δεν προλαβαίνουν να γίνουν όλες. Έχω όμως μία εδώ πέρα, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια ιστορία ζωής μιας γυναίκας, η οποία μας περιγράφει καρέ-καρέ τη συνεξάρτηση, το πώς μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να καταλήξει να αγαπάει πολύ, να ανέχεται πράγματα τα οποία εάν αγαπούσε και χτιμούσε τον εαυτό της δεν θα τα ανεχόταν και πώς μπορεί να φτάσει στην απόγνωση σε μια ηλικία ίντα μετά το δεύτερο διαζύγιο. Θέκλα μου, εύχομαι η δυναμική της επαφής σου με τους ανθρώπους να βοηθήσει ώστε κάποιοι να μάθουν, να ψάξουν, να βρουν δρόμους σωστούς στη ζωή τους και να κάνουν όσο το δυνατόν τα λιγότερα λάθη. Μετά το δεύτερο μου διαζύγιο, που και αυτό εγώ το επιδίωξα, αισθάνομαι η μισή υπέροχα, απαλλαγμένη, αξιοπρεπής, ήρεμη και η άλλη μισή σφαγιασμένη, προδομένη, εξαπατημένη, ερημωμένη. Είναι ανάμειχτα δηλαδή τα συναισθήματα της φίλης. Απ' τη μια νιώθει υπέροχα, ότι έχει απαλλαχθεί από ένα βραχνά, ότι νιώθει αξιοπρέπεια και ηρεμία και από την άλλη νιώθει σφαγιασμένη, προδομένη, εξαπατημένη, ερημωμένη. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία με διακοπές και με διαφορετικούς ψυχολόγους. Ο καθένας κάπου με οδήγησε. Κατάλαβα γιατί έδρασα όπως έδρασα με όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Πρώτα τους γονείς, τις φίλες, τους άνδρες και ακόμα και τα παιδιά μου. Γεννήθηκα πριν 60 χρόνια, αλλά μάλλον γερνάω πολύ αργά. Το λέω γιατί ακόμα έχω αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή μου και πολύ καλά κάνεις αγάπη μου και στα 60 σε καμία περίπτωση δεν είσαι γριά. Καμία 60 δεν είναι γριά και καμία 70 δεν είναι γριά. Άντε τώρα, μην τα πάρω. Είπαμε, ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί κατά πολύ και πλέον μπορούμε να είμαστε νέοι και νεανικοί σε όλες τις ηλικίες. Όμως εγώ μέσα μου νομίζω πως έληξα, πως δεν γεννήθηκα για να με χτιμήσουν ως σύντροφο. Μετά την τρομερή απογοήτευση του δεύτερου διαζυγίου δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Είναι τόσα πολλά τα εμπόδια που βρήκα και υπερπίδησα στη ζωή μου που δεν μπορώ να μακρηγορήσω. Η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα μου που την ερωτεύτηκε από υπολογισμό. Δηλαδή η μάνα σου δεν ερωτεύτηκε τον πατέρα σου, ο πατέρας σου την ερωτεύτηκε. Θυμάμαι μόνο καυγάδες, κλάματα και αργότερα σε μια ηλικία πολύ ευαίσθητη, 7-8 ετών, να με σέρνει μαζί της σε ραντεβού, να μένω ώρες σε ένα σαλόνι και αυτή με τον εραστή μέσα. Απαράδεκτη η μάνα σου, κακοποιητική προς τον πατέρα σου, κακοποιητική προς εσένα, το χειρότερο. Ώρες κόλασης που ίδρωνα, τραβούσα τα μαλλιά μου, μιλούσα με μυρμήγκια, έκλαιγα. Μετά η καθοδήγηση τι θα πω στο μαμπά, είναι εμετική η μάνα σου, εμετική. Μετά η ντροπή μου, η ενοχή μου προς τον μπαμπά που με λάτρευε και εγώ τον εξαπατούσα. Παλιάνθρωπος η μάνα σου. Να τραβολογάει μαζί της το ανήλικο παιδί της για να πάει να απαυτωθεί με τον εραστή της και να έχει το κοριτσάκι της στο σαλόνι και αυτή να κάνει μέσα ό,τι κάνει και μετά να το ορμηνεύει κιόλας να μην πει στον πατέρα τι έγινε. Εμετική η μάνα σου. Και ο πατέρας σου αν έκανε αυτά τα πράγματα θα έλεγα πως είναι εμετικός. Δεν λέω ότι είναι εμετική επειδή είναι γυναίκα. Οποιοσδήποτε γονιός χρησιμοποιεί τα παιδιά του ως κάλυψη και ως wingman or wingwoman, δηλαδή σαν κάποιον να του κρατάει το φανάρι για να πατήσει τον άλλο γονιό, και κάποιος ο οποίος βάζει τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία να καθίσουν σε ένα δωμάτιο που στο διπλανό δωμάτιο να βγάζει τα μάτια του ο γονιός εκείνος με κάποιον που δεν είναι ο σύντροφός του και με κάποιον που απατά τον σύντροφό του που είναι και ο άλλος γονιός του παιδιού, είναι εμετικός. Έτσι έζησα. Πώς αγάπη μου ζώντας έτσι θα μεγάλωνες και να μάθεις να συνδέεσαι υγιώς? Πώς? Ίσως μιμήθηκα την υπομονή του πατέρα μου γιατί αυτόν θεωρούσε εντάξει. Και ο πατέρας σου, συγγνώμη που θα σου το πω, για να την ανέχετε τη μάνα σου, σημαίνει και αυτός τα θέματα του και αυτός είναι εξαρτώμενος, γιατί ο κερατάς δεν το μαθαίνει πάντα τελευταίος. Ο κερατάς πρώτος το ξέρει, αλλά επιλέγει να μην το μάθει. Επιλέγει να κλείσει τα μάτια του.
Στο πανεπιστήμιο γνώρισα και έκανα σχέση σοβαρή γιατί έψαχνα τη δυνατή αγάπη, τον πρώτο σύζυγο και πατέρα των υπέροχων παιδιών μου. Έπεσα επάνω του, κόλλησα, απομακρύνθηκα από τα προβλήματα το δικό μου. Αν και η μάνα μου μου ζητούσε συχνά να κάνω εγώ το γονιό και να μεσολαβώ στις διενέξεις του. Γονιοποιημένο παιδί πλήρως. Δυστυχώς έζησα μαζί τους ως τα 26. Απλώς πήγα να μείνω σε άλλο όροφο όταν παντρεύτηκα. Ομολογώ πως δεν τον αγαπούσα πολύ τον πρώτο μου σύζυγο. Είχε δείξει αδύναμος μπροστά στους δικούς του που δεν με ήθελαν, όμως φοβόμουν, τόσο ηλίθια στα 26, πως δεν θα με θέλει άλλος άνδρας. Αυτοεκτίμηση μηδέν. Πάτος. Και ξέρουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Η ωραιότατη εντός εισαγωγικών διαπαιδαγώγησή σου. Παντρευτήκαμε, δούλευα για 10 έξω και όλα στο σπίτι. Δηλαδή δούλευες για 10 ανθρώπους και εκτός του σπιτιού και μέσα στο σπίτι. Πάντα γινόταν το δικό του, του ανδρός σου δηλαδή του πρώτου, ειδικά ότι ήθελαν οι δικοί του. Φανταζόμουν πως όταν κάνουμε παιδιά θα στεκόταν σαν άνδρας προστάτης μου και της δικής του οικογένειας. Όχι μάνα μου, όχι μάνα μου, όχι μάνα μου. Τα γονιοποιημένα παιδιά, τέτοιου είδους όπως τον άνδρα σου που ακούνε τους λέω μπαμπάς και μαμά, δεν γίνονται ποτέ προστάτες της δικής τους οικογένειας, είναι πάντοτε προστάτες των γονέων τους. Εσύ όμως, επειδή είσαι πιο υγιής προσωπικότητα από τον πρώην άνδρα σου, τον πρώτο πρώην άνδρα σου, κατάφερες να σταθείς σωστά στα παιδιά σου και αυτό το δεις στη συνέχεια. Μόλις γέννησα το πρώτο μου παιδί, ήμουν 30 ετών, άρχισε ουσιαστικά ο δεύτερος Γολγοθάς. Ο πρώτος, είπαμε, ήταν η σχέση με τη μάνα μου. Ο δεύτερος Γολγοθάς, ένας σύζυγος μαμόθρευτος τελείως. Δεν μπόρεσε να με προστατέψει κυρίως συναισθηματικά. Τον έβλεπα όλο να μικραίνει. Τον συχάθηκα όταν ήμουν λεχόνα στο παιδί μου που ήταν πρόωρο και το παιδί ήταν πρόωρο εξαιτίας της σύχησης με την πεθερά που μου έσπασαν τα νερά. Τον ενδιέφερε μόνο η δική του ικανοποίηση και το γονιόν του. Όμως μόνο διαμαρτυρόμουν, γκρίνιαζα. Δεν με έπαιρνε σοβαρά φυσικά, αφού του παρήχα τα πάντα. Βολευόταν λοιπόν και αυτός όπως και ο δεύτερος μου σύζυγος. Γύρω στα 35 μου χρόνια μετατέθηκα πίσω στην πόλη μου. Ήμουν πνιγμένη από παντού, γονείς πεθερικά, σύζυγος αδιάφορος και πολύ επικριτικός γενικά. Και εσύ όπως και πολλές άλλες γυναίκες παντρεύτηκες για να γλιτώσεις από την οικογένεια των γονέων σου και μπήκες σε μια άλλη ωραιότατη οικογένεια. Είχα ανάγκη να γελάσω, να χαρώ, διότι έτσι ήμουν από παιδί. Βρήκα λοιπόν στην καινούρια μου δουλειά μια συναδελφική παρέα πολύ ευχάριστη και άρχισα να περνάω πολύ καλά στη δουλειά. Στη δουλειά οι άνθρωποι με εκτιμούσαν και οι συνάδελφοι. Ένιωθα μια αναγνώριση που με γέμιζε χαρά. Μετά από 2 χρόνια σε εκείνη τη δουλειά, χωρίς να το καταλάβω, συνδέθηκα πιο στενά και φιλικά με έναν συνάδελφο. Λέγαμε τα βάσανά μας. Πολλές φορές εγώ ερχόμουν στη δουλειά με κλάματα. Αυτός με ηρεμούσε, με συμβούλευε. Και εγώ το ίδιο. Και ξαφνικά ήρθε ο έρωτος. Βαθύς, δυνατός, τρελός, από μεριά μου τουλάχιστον. Εσύ είσαι γυναίκα που αγαπάς πολύ. Και αυτός έτσι έδειχνε. Το σεξ ήταν ονειρεμένο. Τώρα ακόμα λέω πως αν δεν το γνώριζα δεν θα ήξερα τι είναι σεξ. Έτσι έλεγε και αυτός. Κλαίγαμε διότι δεν θέλαμε να διαλύσουμε τα σπίτια μας. Α, και αυτός παντρεμένος, μάλιστα. Πρώτη εγώ δεν άντεξα. Χώρισα. Δύσκολα πολύ. Έφαγα ξύλο. Έζησα τον απόλυτο εξευτελισμό από τον πρώην με τον οποίο έχω καλές σχέσεις πια. Κρυφά όμως από την καινούρια του σύζυγο. Είδες ο πρώην, βρήκε μία σύζυγο νέα που του συμπεριφέρεται όπως και οι γονείς του. Την επόμενη χρονιά τόλμησε να χωρίσει και αυτός όταν έπιασε την πρώην γυναίκα του να τον απατά με 3 διαφορετικούς άνδρες. Μετά είδα πως ποτέ δεν θα τη χώριζε. Δηλαδή δεν την έπιανε να τον απατά με 3 διαφορετικούς, δεν θα τη χώριζε. Καλό και λεπούρι και ο δεύτερος. Έρωτας, πάθος, ευδαιμονία για 8 χρόνια. Όμως και αυτός ένας αδύναμος άνδρας μπροστά στην πρώην που απαγόρεψε κάθε σχέση των παιδιών τους με μένα και αυτός το δέχτηκε. Τι και λεπούρι κι αυτός. Κόβει τη γυναίκα του να τον απατάει με 3 διαφορετικούς, χωρίζουν και έχει και το θράσος αυτή να ζητάει να μην έρχονται τα παιδιά της σε επαφή με τη νέα σύζυγο του πατέρα τους και αυτός το δέχεται. Υπομονή πώς θα με αποκαταστήσει ηθικά. Α, δεν ήσασταν παντρεμένοι ακόμη τότε. Όταν παντρευτήκαμε και τον έβαλα σπίτι μου, άρχιζα να στενοχωριέμαι περισσότερο. Ποτέ δεν με έβαλε στην οικογένειά του.
Χωρίσαμε τα έξοδα. Άρχισε η μιζέρια για μένα, ενώ αυτός ξόδευε για τους δικούς του και τον εαυτό του. Ναι, που δεν θα ξόδευε. Μου έδειξε σιγά σιγά πως βολεύτηκε απλώς. Ψέματα σωρώ. Όταν με άφησε μόνη 6 μέρες μετά την απώλεια του πατέρα μου για να πάει στο χωριό του, τότε κατάλαβα πως δεν με αγαπούσε. Όμως είχα ενοχές για τα παιδιά μου και νόμιζα πως θα με πουν τρελή που ήθελα να χωρίσω κι αυτόν. Έτσι ξαναεπέμεινα. Κακός! Κακός ξαναεπέμεινες. Να σου πω κάτι δικό μου. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό με τα παιδιά. Τα οποία παιδιά χαίρονται η μητέρα τους να ξαναπαντρευτεί, ειδικά άμα είναι και ταλαιπωρημένοι. Λένε τι ωραία, παντρεύτηκε η μητέρα μας, θα περάσει καλά, θα περάσει όμορφα, γιατί τα νέα τα παιδιά έχουν στο μυαλό τους ιδανικότητες. Ότι ο ένας γάμος δίνει ευτυχία. Και εγώ το σκεφτόμουν, στο δεύτερο γάμο εννοείται, παρόλο που δεν είμαι εγώ που πήρα την τελική απόφαση, περνούσε από το μυαλό μου αυτή η σκέψη και σκεφτόμουν θα απογοητεύσω τα παιδιά. Όταν όμως έγινε ό,τι έγινε, ήρθαν και τα δύο τα παιδιά και μου είπα, «Μαμά, σε θέλουμε χαρούμενη, σε θέλουμε ευτυχισμένη. Τον τελευταίο καιρό δεν ήσουν η μάνα μας, δεν ήσουν το πρόσωπο που γνωρίζαμε τόσα χρόνια, ήσουν μια σκιά του εαυτού σου». Μια μεγάλη σκιά του εαυτού μου φυσικά, γιατί είχα πάρει και πολλά κιλά. «Μου, δεν ήσουν εσύ και χαιρόμαστε να είσαι χαρούμενη». Και ο γιος μου, ο οποίος πάντοτε μου έλεγε από μικρό παιδί, γιατί ήταν 4 χρόνια χωρίσαμε τον πατέρα του, «Θέλω να ξαναπαντρευτείς, θέλω να σε δω ξαναπαντρεμένη», είχε αυτό μέσα στο μυαλό του, μου είπε, «Μαμά, δεν είναι ανάγκη να ξαναπαντρευτείς, θέλω να είσαι καλά. Θέλω να σε βλέπω και να είσαι η Θέκλα που ξέρω. Τα παιδιά μας δεν είναι παλαβά. Τα παιδιά μας μπορούν να το καταλάβουν στην πράξη ότι καλύτερο ο γονιός μας να είναι καλά και ας μην είναι παντρεμένος και ας μην είναι ζευγαρωμένος». Κακός ξαναεπέμεινες. Μια ζωή υποτιμημένη που δεν μου άξιζε. Πέρσι δεν άντεξα. Τον έδιωξα και έφυγε με ανακούφιση. Δεν το περίμενα. Νόμιζα πως είχε θύματα. Ναι, που είχε θύματα, να σου πω τι είχε. Φέτος βρήκα πως μου έπαιρνε και λεφτά από το λογαριασμό μου με τον κωδικό μου. Μάλιστα, ωραίος άνδρας. Λεβέντης. Έπεσα να τρελαθώ. Ξόδεψα τη ζωή μου παλεύοντας. Ευτυχώς που ήμουν πάνω από τα παιδιά μου και πήγαν σωστά. Πέτυχαν. Άρα εδώ λέω εσύ, ήσουν εντάξει γονιός απέναντι στα παιδιά σου. Δεν τα επιφόρτωνες με τα προβλήματά σου και δεν τα έβαζες στις καταστάσεις που σε έβαζε η μάνα σου. Οι ενοχές μου φτάνουν στα ύψη. Έχω τόση κόπωση ψυχής που ζητώ τη γαλήνη απεγνωσμένα. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα που μένω ήξεραν ότι είχα δεσμό με τον συνάδελφο και γι' αυτό χώρισα. Ήξεραν την ιστορία, γι' αυτό και τον παντρεύτηκα. Για να πάψουν να με κοτσομπολεύουν. Ίσως αν δεν παντρευόμαστε να είχα γλιτώσει τόσο πόνο. Ακριβώς. Δεν κάνουμε γάμους, δεν κάνουμε σοβαρές αποφάσεις στη ζωή μας για να μην μας κοτσομπολεύουν. Γιατί ούτως ή άλλως οι ηλίθιοι θα μας κοτσομπολεύουν. Είτε παντρευτούμε θα μας κοτσομπολεύουν, είτε δεν παντρευτούμε θα μας κοτσομπολεύουν. Είτε χωρίσουν θα μας κοτσομπολεύουν, είτε αν δεν χωρίσουν θα μας κοτσομπολεύουν. Έμαθα ότι φέτος αυτός έχει μια άλλη σχέση με μια στο χωριό του. Νομίζω ότι την είχε από πριν. Πιθανότατο. Πόνεσα πολύ. Ακόμα υποφέρω, κλαίω γοερά. Πέρασα τόσα για να είμαστε μαζί. Μόνο εγώ, δυσκολίες ατελείωτες. Και τι εκτίμησε, τι να εκτίμησε η κόρη μου, ο άλλος που καθόταν και έπρεπε να μάθει ότι πήγαινε με 3 άλλους η γυναίκα του για να τη χωρίσει. Και μετά που τη χώρισε, του έλεγε: «Δεν πρέπει τα παιδιά σου να βλέπουν τη νέα σου γυναίκα» και το δεχόταν. Όλοι χάχες, χάχας. Κλαίω γοερά. Όταν λέω πόνεσα, όχι για τη νέα του σχέση, για τη ζωή μου που του τη χάρισε έτσι τόσο απλόχερα. Μη χαρίζετε τη ζωή σας στον κάθε χάχα. Η λέξη χάχας δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, σημαίνει ζωάδι. Είπα το ζωάδι που λέει και η Βασιλική. Θέλω να μου πεις αν έχω κατάθλιψη. Νομίζω ότι έχω. Όλο κλαίω αν δεν είμαι απασχολημένη. Γι' αυτό κάνω πολλά όλη μέρα. Φοβάμαι μη γίνω βάρος στα παιδιά μου. Αρκετά βάσανα τελικά τους πρόσθεσα με αυτόν τον κακό άνθρωπο, σε φιλώ. Έχει πολύ καιρό που έχει στείλει την επιστολή και εύχομαι να νιώθεις πολύ καλύτερα σήμερα που βλέπεις το vlog. Shit happens. Life happens. Toxic mothers happen. Η ζωή συμβαίνει και οι τοξικές μητέρες συμβαίνουν. Είχες μία αχαρακτήριστη μητέρα και έναν παντελώς ανεύθυνο πατέρα. Γιατί ο πατέρας σου
όπως και ο δεύτερος του σύζυγος, είχαν ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους να διακόψουν ένα γάμο ο οποίος έπιανε κάιρο από τόσα κέρατα. Οι αγίες ελληνικές οικογένειες που με κατηγορούν μερικές φορές κάποιοι τοξικοί τρόλ που μπαίνουν εδώ στο κανάλι ότι λέω στον κόσμο να χωρίζει και προωθώ τα διαζύγια. Και δεν είμαι υπέρ του να μένουν τα παιδιά σε τέτοιες συνθήκες και να παθαίνουν τόση ανυπολόγιστη ψυχική ζημιά. Είσαι 60. Δεν είσαι 90, ούτε 100. Έχεις χρόνια μπροστά σου για να ζήσεις τη ζωή σου για σένα. Θέλω να σκεφτείς ότι από τον καιρό που ήσουν εκείνο το μικρό κοριτσάκι που σε τραβολογούσε η μάνα σου να σε πάρει στα σπίτια που κάνει τα έσχη που έκανε, μέχρι σήμερα παλεύεις για λίγη αγάπη, για λίγη αποδοχή, για λίγη αναγνώριση, για ουσιαστική συνδεσιμότητα. Δεν μπόρεσες όμως να τα κερδίσεις επειδή ήταν πολύ μεγάλο και πολύ βαρύ το φορτίο που κουβαλούσες. Το δεύτερο σου διαζύγιο τώρα μπορεί να είναι κάλλιστα το εφαλτήριο για μια καινούρια ζωή. Μια ζωή που πρώτα απ' όλα εσύ να αγαπήσεις εσένα. Να αγκαλιάσεις με περισσή αγάπη και στοργή το πληγωμένο 7χρονο κοριτσάκι που έχεις μέσα σου που πέρασε από όλη εκείνη την χτινοδία. Αγάπη μου, έκανες λες διάφορους κύκλους ψυχοθεραπείας με διάφορους ψυχολόγους. Είσαι εδώ στο κανάλι μας. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Και φαντάζομαι παρακολουθείς τα βίντεο. Και ξέρεις ότι εδώ είμαστε πολλές σαν εσένα και πολλοί σαν εσένα. Που έχουμε δώσει γη και είδωρ για να πάρουμε κάποιες σταγόνες ενδιαφέροντος, σταγόνες αγάπης, σταγόνες συνδεσιμότητας. Γιατί πιστέψαμε, όπως είναι φυσιολογικό να πιστεύει ένα παιδί που δεν του δείχνει την αγάπη που δικαιούται ο γονιός του, ότι εμείς δεν αξίζουμε αγάπη. Και πρέπει να πληρώσουμε ακριβά την αγάπη που επιθυμούμε. Πρέπει να δώσουμε γη και είδωρ. Κανένας μα καμιά δεν αξίζει να κάνουμε οποιαδήποτε υποχώρηση και να αποδεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται λιγότερο από τέλεια. Όπως εμείς είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πραξιών μας, όπως και εσύ ανέλαβες την ευθύνη των πραξιών σου και πήγες και χώριζες τον άνδρα σου όταν τον ερωτεύτηκες τον συνάδελφο. Δεν έκανες όπως τη μάνα σου. Ανέλαβες την ευθύνη των πράξεών σου. Πως εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και πληρώνουμε το τίμημα για τις επιλογές μας, έτσι πρέπει να απαιτούμε και οι άνθρωποι που είναι μαζί μας να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και να τιμούν τον λόγο τους και να είναι ok. Διαφορετικά να πας στα ανάθεμα. Στα ανάθεμα να πάνε. Δεν αξίζει κανένας και καμία να βρίσκεται στη ζωή μας για να μας εξευτελίζει και να ξαναπαίζει το ρόλο του γονιού ή το γονιό που μας έχουν κακοποιήσει, το συμμαθητό στο σχολείο που μας έχουν κάνει bullying και να μας συμπεριφέρεται σαν να είμαστε ο τελευταίος άνθρωπος της γης. Όχι! Άκου, έπαιρνε λεφτά από το λογαριασμό σου. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι για να το πενευόμαστε ότι δεν μας έχουν φάει λεφτά, γιατί σε εμάς τις ερυθροσταυρίτισες και στους ερυθροσταυρίτες, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με δύσκολο τρόπο και δεν αγαπούν τον εαυτό τους πολύ και αγαπούν πολύ υπερβολικά άλλους ανθρώπους, και ξαναμιλάω για το βιβλίο της Ρομπίν Νόργουτ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά σε e-book, να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, ή όσοι βρίσκεστε στην λειτουργία συμμετοχή στο κανάλι να το ακούσετε που το ανεβάζω κάθε Δευτέρα. Τώρα έχουμε 3 βίντεο ήδη και είναι συγκλονιστικό εκείνο το βιβλίο. Θα σας εξηγήσει, όπως μας εξηγεί εμάς που το διαβάζουμε, γιατί έχουμε γίνει τόσο κορόιδα, γιατί έχουμε γίνει τόσο θύματα, γιατί πληρώνουμε γη και είδωρ για να πάρουμε ουγγίες αγάπης ή να πάρουμε σταγόνες αγάπης. Ψίχουλα από το τραπέζι του κάθε χάχα και του κάθε βλάκα και του κάθε αδιάγνωστου και του κάθε εκμεταλλευτού. Δεν είναι να πενευόμαστε πως εμάς δεν μας έχουν φάει λεφτά. Έχει συμβεί σε πάρα πολλούς από εμάς. Να πληρώνουμε για να μας αγαπάνε. Και να νιώθουμε κιόλας και πολύ σπουδαία ότι κάνουμε και κάτι καλό.
Να και να και να. Να. Αν δεν υπάρχει ισοτιμία σε μία σχέση και ανταποδοτικότητα, σου προσφέρω και μου προσφέρεις, σου προσφέρεις, μου προσφέρεις και σου προσφέρω, δίνεις για τη σχέση, δίνω για τη σχέση, δίνουμε και οι δυο και είμαστε ευγνώμονες και οι δυο, δεν αξίζει τον κόπο να έχεις μια τέτοια σχέση. Και καλύτερα να μείνεις μόνος σου. Καλύτερα να μείνεις μόνη σου. Γιατί μόνη σου μπορείς μια χαρά να τα φας τα λεφτά σου. Μια χαρά μπορείς να τα χαρείς. Μια χαρά. Να πας, κόρη μου, σε ένα σπα να κάνεις μασάζ, για παράδειγμα. Να κεράσεις τον εαυτό σου ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Εγώ το έκανα αυτό παλιά. Όταν ήμουν ελεύθερη πριν το δεύτερο γάμο, καλοκαίρια που τα παιδιά μου πήγαιναν στον πατέρα τους, έκανα ταξίδια στο εξωτερικό μόνη μου. Μόνη μου. Και το ευχαριστιόμουν να πάω να φάω σε ένα ωραίο εστιατόριο. Είχαμε και λεφτά τότε. Να πιω ένα ωραίο κρασί, να δω μια ωραία χώρα. Πήγαινα. Μπορείς να περιποιηθείς τον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου το υπέροχο δώρο της ψυχοθεραπείας. Οι άνθρωποι σαν και εμάς δεν είναι ποτέ αρκετός ένας κύκλος και δύο κύκλοι. Χρειαζόμαστε ξανά να επιστρέψουμε ξανά και ξανά και να αγκαλιάσουμε ξανά με μεγάλη αγάπη αυτό το πληγωμένο παιδί που κρατάμε μέσα μας. Τελειώνω κλείνοντας με την ευχή να είσαι καλύτερα. Αυτό το βίντεο να σου δώσει τη δύναμη και το κίνητρο που χρειάζεσαι για να ξαναξεκινήσεις τη ζωή σου, να κάνεις ένα ουσιαστικό restart, αυτή τη φορά όχι βασιζόμενη σε έναν έρωτα, όχι βασιζόμενη σε έναν άνδρα που θα σε σώσει από τους γονείς σου ή σε έναν άνδρα που θα σε σώσει από τον κακοποιητικό σου γάμο, βασιζόμενη σε σένα που θα αφιερώσεις την ενέργειά σου, όλων των ειδών την ενέργεια, την ψυχική, τη συναισθηματική, την πνευματική, την οικονομική, πάνω σου. Ήρθε ο καιρός σου, φιλενάδα, να ζήσεις για σένα και να το ευχαριστηθείς με τις ευχές μου.